σήμερα ένας λαϊκός γίνεται κληρικός. Ένας εργάτης της ζωής γίνεται εργάτης της Εκκλησίας μας. Ένα παιδί γίνεται πατέρας. Και αυτή η αλλαγή αποτελεί ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο της Εκκλησίας μας που το ονομάζουμε Ιεροσύνη. Και το οποίο μυστήριο δεν είναι για όλους, αλλά είναι για τους εκλεκτούς. Είναι για αυτούς που επιλέγει ο ίδιος ο Θεός. Το έχω τονίσει κατ' επανάληψη και δεν θεωρώ περιττό να το επαναλάβω και τώρα. Ούχε αυτό της λαμβάνει την τιμή, αλλοκαλούμενος υπό του Θεού, καθάπερ και ο Αρών, μας λέει η Αγία Γραφή. Δεν παίρνει ο καθένας αυτήν την αξία, αυτό το αξίωμα, αυτό το χάρισμα της ιεροσύνης με το χέρι του. Τα άλλα επαγγέλματα, τα άλλα αξιώματα τα παίρνει κανείς με την εργατικότητά του, με την εξυπνάδα του, κάποτε και με την πονηρία του. Ούτε τα εκκλησιαστικά αξιώματα τα παίρνει ο άνθρωπος μόνον από το χέρι του Θεού. Γι' αυτό όταν βλέπω ένα νέο άνθρωπο να έχει μια κλίση για την ιεροσύνη, ζω από τότε το θαύμα της ιεροσύνης. Ζω ένα θαύμα που το βλέπω με τα μάτια μου πλέον. Συζητώ πολλές φορές με τον εκάστοτε ταξίαρχο και μου λέει πώς έρχονται στρατιώτες και όταν τους ρωτάει τι ειδικότητα θέλουν, ο ένας λέει να γίνει άλεξη πρωτιστής, ο άλλος να γίνει νάρκος κλέφτης, ο άλλος να γίνει λοκατζής, δηλαδή οι ειδικότητες που κάποιοι από εμάς που τις ακούμε θα θέλαμε να το βάλουμε στα πόδια και να βάλουμε και ανθρώπους ακόμη για να αποτραπεί από εμάς η ανάθεση μιας τέτοιας εργασίας. Κι όμως αυτά τα παιδιά χαίρονται και τα παιδιά αυτά αυτού ζητούν. Είναι γεννημένα δηλαδή για κάποια αποστολή. Και επιτρέπει ο Θεός ο καθένας να έχει διαφορετικές επιθυμίες στη ζωή του, διότι έτσι εξυπηρετείται η ζωή μας. Για σκεφτείτε όλοι να ήθελαν να γίνουν εργάτες, τι θα γινότανε η ζωή χωρίς την επιστήμη. Για να ήθελαν να γίνουν όλοι δάσκαλοι, τι θα γίνεται ο στρατός. Για να γίνουν όλοι αγρότες, τι θα γίνονται οι βιομηχανίες. Άρα λοιπόν ο καθένας γεννιέται με μια επιθυμία και αυτή η επιθυμία στη γλώσσα την εκκλησιαστική λέγεται κλίσης, πρόσκλησης και γράφεται κλίσης με γιώτα που σημαίνει η επιθυμία μας να γίνουμε αυτό και γράφεται και με ήττα διότι όταν έρχεται η κατάλληλη στιγμή ή η κατάλληλη ηλικία δέχεται την πρόσκληση πλέον ο άνθρωπος και απαντά στον Θεό που του λέει «Παιδί μου, δώσ' μου την καρδία, δώσ' μου την καρδιά σου». Και απαντά ο υποψήφιος «Ιδού εγώ, απόσπιρον με, είμαι έτοιμος, στείλε με στον απερώνα σου για να δουλέψω». Η σημερινή χειροτονία έχει κάτι το ιδιαίτερο και οφείλω να το πω, ότι είναι πολύ νέος στην ηλικία για να εισέλθει στο θυσιαστήριο με τον βαθμό βεβαίως πρώτα του διακόνου και επειδή είναι νέος πολύ θα μείνει διάκονος και οπωσδήποτε υπάρχει η αγωνία του ιδίου, όχι η δική μου αγωνία. Ο ίδιος χαίρεται και πανηγυρίζει. Ο ίδιος από τότε που τον γνώρισα ούτε μια στιγμή δεν άφησε που να μου πει πότε θα με χειροτονήσετε. Και το ήθελε όχι για να γίνει έλεγχος ιερέας, η επιλογή είναι δική μου. Κανένας δεν μπορεί σε αυτό το σημείο να παίξει ρόλο ή να επηρεάσει. Όπως είπα προηγουμένως, επιλέγονται οι άνθρωποι για αυτά τα διακονήματα από τον ίδιο των αμπελουργών που είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος είχε πάντα την επιθυμία και πολλές φορές τον πείραζα και του έλεγα «Φέρε μου ένα πιστοποιητικό από το Δήμο ότι είσαι μεγαλύτερος και εγώ δεν έχω αντίρρηση να σε χειροτονήσω». Πράγμα φυσικά που το έλεγα στιγόμενος
διότι τι χαρτί ψεύτικο θα φέρει και πάνω σε ένα ψεύτικο χαρτί θα στηρίξω την απόφασή μου. Όμως έχω συμπαραστάτες σε αυτήν την απόφασή μου και τους γονείς μου, οι οποίοι όχι απλώς υιοθέτησαν την επιθυμία του παιδιού τους, αλλά και συνηγόρησαν εις το να γίνει το συντομότερο και μοναχός και διάκονος. Οφείλω να πω ότι είναι από τους λίγους γονείς οι οποίοι όταν κατάλαβαν ότι το παιδί τους αυτή τη θέση θέλει, αυτή είναι η κλίση του και η επιθυμία του, δεν έφεραν απολύτως κανένα εμπόδιο. Χωρίς να είναι θεολόγοι οι γονείς του, ξέρουν ότι το θέλημα του Θεού γίνεται οπωσδήποτε και αλίμονο σε εκείνον που θα σταθεί εμπόδιο. Μοιάζει, λέμε οι πατέρες, το θέλημα του Θεού σαν μια πολύ μεγάλη πέτρα που ξεκινάει από την κορφή του βουνού. Θα φτάσει οπωσδήποτε στους πρόποδες και αλίμονο σε αυτό που θα βρει μπροστά της. Ή θα το συντρίψει, ή θα το προσπεράσει, ή θα το παραμερίσει. Το θέλημα του Θεού επομένως γίνεται και οι άνθρωποι που συντελούν εις την πραγμάτωση του θελήματος του Θεού έχουν ιδιαίτερη ευλογία, έχουν ιδιαίτερη χαρά και πρέπει να είναι υπερήφανοι και η κοινωνία να τους δείχνει με το δάχτυλο ως ξεχωριστούς ανθρώπους. Έχω στα χέρια μου μια επιστολή τους. Θα ήθελα να τη διαβάσω σήμερα, αλλά δεν πειράζει, σας τα λέγω έτσι απ' έξω. Μια επιστολή τους η οποία δείχνει το πιστεύω τους, τα αισθήματά τους, δείχνει τα χαρίσματά τους και ας είναι απλοί άνθρωποι του λαού. Παραδίδουν το παιδί τους στην Εκκλησία, στον Επίσκοπο και στον Ηγούμενο και δείχνουν απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα έχει μια καλή και ωφέλιμη χειραγωγία ο γιος τους. Είπε προηγουμένως κάτι και εγώ μέσα στη μνήμη μου το κράτησα και είπε ότι φαρεί παίρνει θάρρος στην εμπιστοσύνη που του έχω και πράγματι έτσι γίνεται. Ο νέος που χειροτονείται εάν βλέπει ότι ο επίσκοπός του που έχει εμπιστοσύνη τότε δεν έχει αγωνία ή άγχος όπως λένε μερικοί και κακώς λένε αυτή τη λέξη, να λένε φόβο, να λένε αγωνία, ναι, αλλά όχι άγχος. Η λέξη άγχος δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά με την ψυχή τους, κάτι δεν πάει καλά με το νευρικό του σύστημα. Αγωνία να έχουν, διότι δεν είναι λίγο πράγμα η αλλαγή της ζωής. Αγωνία να έχουμε και φόβο να έχουμε. Μήπως δεν τα καταφέρουμε σε μια μεγάλη αποστολή όπως είναι του ιερέως. Δεν είναι στιγμή κατάλληλη για να το περιγράψω την αξία της ιεροσύνης. Μόνο ένα παράδειγμα θα πω που το χρησιμοποιούν οι πατέρες και μάλιστα ο Άγιος Κοσμάς ο Εντονός και ο Μέγας Βασιλιάς. Αν στον δρόμο που πάω συναντήσω έναν βασιλιά και έναν ιερέα, θα φιλήσω πρώτα το χέρι του ιερέως και ύστερα θα χαιρετήσω τον βασιλιά. Και αν στον δρόμο που πηγαίνω συναντήσω έναν άγγελο και έναν ιερέα, πρώτα θα φιλήσω το χέρι του, του ιερέως και ύστερα το χέρι του αγγέλου. Και το λένε αυτό οι θεοφόροι πατέρες για να δείξουν το μέγεθος της ιεροσύνης. Είναι όμως αυτό το μέγεθος και βάρος. Και πρέπει να είναι κανείς δυνατός για να το κρατήσει. Και αν είναι νέος η ιεροσύνη, και αν είναι και αδύνατος, είτε σωματικά είτε πνευματικά, χρειάζεται την συμπαράσταση και την χειραγωγία ανθρώπων μεγαλύτερων στην ηλικία που έχουν την εμπειρία της πνευματικής ζωής. Κάποτε χειροτονούσε ο Μέγας Βασίλειος κάποιον και σε μια στιγμή γυρνάει και του λέει «Για κοίταξε παιδί μου μέσα στο ιερό βήμα, πόσοι άλλοι νέοι κληρικοί παρεδρεύουν, ευρίσκονται γύρω γύρω, από εκείνους τα παριστάρους και το παραδείγμα τους, αν είναι καλό, θα το ακολουθήσεις». Το ίδιο λέω και εγώ όσον επιλόγω στον νέο διάκονο που θα γίνει σε λίγο διάκονος,
τον πατέρα Παΐσιο, που του εδώσαμε και αυτό το όνομα το Καλογερικό, για να τιμηθεί ο νέος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ειλικρινά σας λέω ότι όταν θα τον φωνάζω Πάτερ Παΐσιο, θα θυμάμαι τη δική μου συνάντηση με τον Άγιο Παΐσιο. Επήγα να τον συναντήσω και μάλιστα είχα και κρυώσει στη Θεσσαλονίκη και πήραμε πυρετό. Και όταν έφτασα μεταϊδρωμένος, γιατί έκανε φοβερή ζέστη των αρχών του Σεπτεμβρίου, και έφτασα εκεί που είναι το κελί του, βλέπω απ' έξω από τον φραγμένο κήπο του μια ομάδα ανθρώπων με επικεφαλή στον πρόεδρο της Αμφιλοχίας, θυμάμαι και τον ομάδα του Τέλο Μασίνη, το επίθετο, που περίμενα και τους ερωτώ. Γιατί περιμένετε? Περιμένουμε τον πατέρα Παΐσιο. Είναι μέσα? Δεν το ξέρω. Τότε αφού δεν το ξέρετε, τι κάθεστε και περιμένετε? Και μου απαντάει η Άννας. Εάν είναι θέλημα Θεού να συναντηθούμε, θα πάρει μήκημα ο γέροντας και θα βγει. Αν όχι, θα γιούμε πότε θα φύγουμε. Εγώ ήμουνα τόσο εξαντλημένος που αν δεν ήμουνα κληρικός, δεν είχα κανένα δείγμα της αρχιεροσύνης μου, μόνο το ράσο φορούσα και το κατημάρι. Αν δεν ήμουν κληρικός, θα έφευγα αυτή τη στιγμή, διότι δεν μπορούσα να μείνω περισσότερο. Κάθισα λοιπόν στην πέτρα κάτω, έβαλα το κεφάλι μου ανάμεσα στα χέρια μου και είπα: «Θεέ μου, σε παρακαλώ, αν είναι μέσα, δώσ' μου το μήνυμα να βγει. Δεν μπορώ άλλο να καθίσω». Δεν πρόλαβα να τελειώσω την προσευχή μου αυτή και άνοιξε η πόρτα και βγήκε ο γέροντας. Και ήρθε να μας προϋπαντήσει και παρακαλώ, και θα το θυμάμαι με συγκίνηση, έβαλε μετάνοια σε μένα και μου φίλησε το χέρι σαν επίσκοπο, χωρίς να έχουμε ειδωθεί ποτέ και χωρίς, επαναλαμβάνω, να έχω εμπόλυμη ή να έχω κάτι που θα έδειχνε την ιδιότητά μου. Από εκείνη την ημέρα συνδέθηκα με τον Άγιο και θαύμαζα πάντοτε τη ζωή του, διότι και αυτός από 15χρονο παιδί ζούσε μια ασκητική ζωή. Πέρασε βάσανα, γιατί ήρθε διωκόμενος και αυτός, όπως τόσοι μικρασιάτες, στην καταστροφή. Και παρακολουθούσα την ζωή του, η οποία είναι περίπου σαν την ζωή του πατρός Παϊσίου και τον ονόμασα έτσι, ούτως ώστε και να την ολοκληρώσει τη ζωή του Αγίου Παϊσίου. Χριστιανοί μου αγαπητοί, αναφέρθηκε με ευγνωμοσύνη στα πρόσωπα των γονέων του, των συγγενών του. Υπογραμμίζω και εγώ αυτή την ευγνωμοσύνη και την θεωρώ και ευγνωμοσύνη δική μου και της τοπικής εκκλησίας προς τους γονείς του, τους καλούς και ευλογημένους, προς τα αδέρφια του, προς τον παππού του που χαίρεται και καμαρώνει, και προς χάρη αυτού του παππού χειροτονώ τον Παΐσιο εδώ, στην Αγία Βαρβάρα, διότι θα μπορούσα κάπου αλλού σε κάποιο μοναστήρι ή εκεί που έχω και πρόγραμμα της Σαρακοστής. Ανοίγει σήμερα το Τριώδιο, ανοίγει και μια καινούργια ζωή για τον πατέρα Παΐσιο. Σας παρακαλώ και σας υπετέρω. Εσάς τους λαϊκούς που παρακολουθείτε με ευλάβεια από το πρωί τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, όταν θα ακούσετε τον Αρχιερέα να λέει «Η Θεία Χάρις υπάρχονται τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελλείπωνα αναπληρούσα», πείτε δύο λόγια σας παρακαλώ. Δικά σας λόγια, καρδιακά, γεμάτα αγάπη και καλοσύνη προς τον Θεό, θα τον καταστήσει άξιο, να του διώχνει τα εμπόδια που θα παρουσιάζονται στη ζωή του και να του δίνει πάντοτε δύναμη, δύναμη λόγου και προπάντων δύναμη πνευματικής ζωής, για να είναι ωφέλιμος εις την τοπική μας εκκλησία και εις την τοπική μας κοινωνία.